Μα Θέμη μου, έτυχε να πιάσει. Πουλάω κάτι είναι. Μπορεί να μην είχε το παίρνω τηλέφωνο και αποζητώ να είμαι εγώ. Δηλαδή, εγώ παίρνω το περιοδικό και θέλω να είμαι πρώτη μούρη. Εγώ, αυτό σημαίνει πουλάω. Εγώ πάντως όχι. Παιδιά, θα με κάψετε τώρα. Και, δηλαδή... και το ότι έχει μια σχέση να την κρύβει. Κάτσε, είναι ένα ρωτευμένο. Όχι, βέβαια, φυσικά και να τη δείξει. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Απλά τρελαίνομαι με αυτό που μου λες τώρα εσύ. Διότι έχει να κάνει με το ποιος πήρε τηλέφωνο. Ωραία, σε παίρνει το περιοδικό. Αν εσύ πεις ναι, συγγνώμη, δεν του λες OK να με βγάλεις φωτογραφία. Άρα δεν συνεννοεί σε αυτό το πράγμα. Παίζει ρόλο το ποιος πήρε. Ο άνθρωπος που κινείται στη showbiz δεν θέλει να φωτογραφίζεται. Άλλο αυτό βρεχώ. Θα μου το θέμα είναι αυτό που λες τώρα. Α σου πω. Ε, καλά, δεν ζούμε και με αυτό. Κάποιοι λένε όχι, αλλά υπάρχει κάποιο ο οποίο τον ενοχλεί αφού είναι η δουλειά του. Η δουλειά μα αυτή. Δεν θέλουν, βρε Κώστα μου. Κάποιοι δεν θέλουν. Είναι πολλοί άνθρωποι που δεν θέλουν. Εμένα μου έχει τύχει δηλαδή να έχω κατεβεί από το σπίτι μου. Δεν λέω για τα παράτσικα. 7 η ώρα το πρωί να μου έρχεται, μην πω τώρα τι, λόγω εγκυμοσύνη. Και να έχω έναν απέναντί μου και να του λέω ρε φίλε, είναι 7 η ώρα. Πάω στη δουλειά μου, με βλέπει. Ήθελα να κάνω. Ναυτία. Έχει δίκιο για τα κανονισμένα, λέω, όχι για αυτά που σου συστήνουν και σε παρακολουθούν. Για τα κανονισμένα που λέει ο Θέμης. Ξέρεις τι σου λέει, ότι αν δεν ήθελε να πουλήσει την έννοια ζευγάρι, θα μπορούσε να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα πάω γλυφάδα, όποτε θέλεις τράβησέ με. Αλλά με τον Κωνσταντίνο δεν θέλω να το συνεχίσω.